Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ένα θέμα που αφορά σε φοιτητές και γονείς φοιτητών, αφορά τους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν μηχανική, θα συζητήσουμε τώρα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Χριστόδουλος Χατζιοδυσσέως, είναι διευθυντής του ΕΤΕΚ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. Κύριε Χατζιοδυσσέως, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Τι πρέπει να προσέχει ένας νέος φοιτητής που θέλει να σπουδάσει μηχανική? Σε πρώτο στάδιο σίγουρα πρέπει να προσέχει ότι το δίπλωμα που θα αποκτήσει είναι τέτοιο που μπορεί να τύχει αναγνώριση από το επιμελητήριο για σκοπούς εγγραφής στο ΕΤΕΚ, διότι αυτό είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα του. Για να μπορέσει να δουλέψει. Για να μπορέσει να δουλέψει. Ναι. Εσείς κάνετε το ΕΤΕΚ κάνει αναγνώριση σπουδών για τη μηχανική και τους κλάδους της μηχανικής? Ακριβώς. Ειδικά για τους κλάδους μηχανικής, γενικά όπου υπάρχουν ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και ειδικά για τους κλάδους της μηχανικής, είναι το επιμελητήριο που είναι το αρμόδιο σώμα. Αυτό το λέω γιατί πολύ συχνά ακούμε ότι το δίπλωμα μου έχω επικοινωνήσει με το ΚΙΣΑΣ και μου έχουν ενημερώσει ότι είναι αναγνωρισμένο. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος, διότι αυτή η αναγνώριση που δυνατόν να δώσει το ΚΙΣΑΣ δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε και αναγνώριση από το επιμελητήριο. Το αρμόδιο σώμα για κλάδους μηχανικής για σκοπούς άσκησης επαγγέλματος είναι το ΕΤΕΚ. Ναι, και ο κόσμος και είναι, το ΕΤΕΚ πρέπει να απευθύνεται. Και είναι η κλάδη της μηχανικής, σε ποιους κλάδους αναφερόμαστε? Είναι αρχιτεκτονική, με βάση των νόμων είναι η αρχιτεκτονική, η πολιτική μηχανική, η μηχανολογική μηχανική, η ηλεκτρολογία, η ηλεκτρονική μηχανική, η πληροφορική, η χημική μηχανική, η αγρονομική, η τοπογραφική μηχανική και επίσης είναι η εφημοσμένη γεωλογία και η μηχανική μεταλλείων, η επιμέτρηση ποσοτήτων και η εκτίμηση γης και η πολεοδομία. Εδώ θα έλεγα, διότι εντάξει, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ακούμε πολύ συχνά για κλάδους μηχανικής από αυτούς τους εμφανιζόμενους, όπως είναι για παράδειγμα η μηχανική περιβάλλοντος, ναυτομηχανική κλπ. Ναυτομηχανική κλπ. Πρέπει να πω ότι από τη στιγμή που μιλούμε για προγράμματα μηχανικής ξεκάθαρα, όπως είναι αυτά που υπάρχουν και κυπριακά πανεπιστήμια και κρατικά και ιδιωτικά που προσφέρουν τέτοιους τίτλους, και πάλι ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, για να ασκήσει κάποιο το επάγγελμα του ως μηχανικός περιβάλλοντος, εφόσον έχει τέτοιο πτυχίο, θα πρέπει να γραφεί στο ΕΤΕΚ. Οπότε, ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση, παρόλο που δεν αναφέρεται ρητά στον νόμο ο συγκεκριμένος κλάδος, θα πρέπει να απευθυνθεί στο επιμελητήριο για να βεβαιωθεί κάποιο ότι το πρόγραμμα που θα, ο τίτλος που θα αποκτήσει είναι αναγνωρισμένο. Να διευκρινίσουμε κάτι που το έχετε αναφέρει, αλλά και εγώ πρώτη φορά το ακούω και εντάξει, είναι καλά να το ξέρουμε. Μπορεί το ΚΙΣΑΤΣ να πει ότι το πτυχίο του αρχιτέκτονα ή του πολιτικού μηχανικού είναι αναγνωρισμένο, αλλά να μην το αναγνωρίσει το ΕΤΕΚ, να μην μπορεί να δουλέψει ο συγκεκριμένος πτυχιούχος. Έτσι, ναι, αυτό μας είπατε. Αυτό ισχύει και αυτό, γι' αυτό είπα και γιατί συγκεκριμένα μια γενική αναφορά. Αυτό ισχύει γενικά για όλα τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Σε οποιοδήποτε επάγγελμα υπάρχει συμβούλιο που διενεργεί αναγνώριση για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος, για απόδοση δηλαδή επαγγελματικών δικαιωμάτων, αυτό είναι το αρμόδιο σώμα για να κάνουμε την αναγνώριση και δεν σημαίνει κάτι το γεγονός ότι το ΚΙΣΑΣ για σκοπούς του δικού του νόμου, για παράδειγμα για ένταξη στον κατάλογο διοριστέων ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, μπορεί να δώσει την αναγνώριση που διενεργεί το ΚΙΣΑΤΣ. Και σας λέω ότι αυτό είναι από ιδρύσεις του Μελετηρίου το 1993 που ξεκίνησαν τη λειτουργία του και είναι, τέλος πάντων, βασίζεται και στις πρόνοιες της νομοθεσίας του ιδίου του ΚΙΣΑΤΣ. Mm-hmm. Πέραν από την νομοθεσία του Αισθάνεστε την ανάγκη να ενημερώσετε τον κόσμο για αυτό το θέμα, κύριε Χατζιοδυσσέως, ενώ ο ΣΕΤΕΚ, επειδή παρουσιάζονται τέτοια προβλήματα κάθε χρόνο, ή έτσι γενικά το λέτε? Αραιά παρουσιάζονται και γι' αυτό με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να το επισημάνω, ναι, για να το ενημερωθεί και ο κόσμος που τα ακούει. Για αφορά πανεπιστήμια και του εσωτερικού, ενώ πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού. Ναι. Δεν θέλω τώρα να πανικοπληθεί κάποιος. Δεν σημαίνει ότι αν το αναγνωρίζει το ΚΙΣΑΣ αποκλείται να το αναγνωρίσουμε εμείς. Ναι. Αυτό που λέω είναι ότι είναι καλό καλά κάποιος είναι, να είναι βέβαιος και να το επιβεβαιώνει μαζί μας. Και επειδή υπάρχει έτσι μεγάλη, πολύ πλούσια πληροφόρηση και στην ιστοσελίδα μας και για το τι προβλέπει ο νόμος και για τα ειδικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί με βάση την διοικητική πρακτική για το τι ποια διπλώματα αναγνωρίζονται, θεωρώ ότι κάποιος να αφιερώσει 15-20 λεπτά πριν ξεκινήσει ένα τίτλο σπουδών μόνο από την ιστοσελίδα μας θα καταλάβει αν πρέπει να το ψάξει παραπάνω ή όχι. Η ιστοσελίδα σας είναι ETEC, έτσι, στο ETEC. Είναι etec.org.cy. Ναι, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, το έχετε πρόχειρο να το... 22877-644. 22877-644. Ένας ακροατής λέει, γιατί οι πολιτικοί μηχανικοί νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα, ακόμα και περιβαλλοντικές μελέτες? Μπορούν οι πολιτικοί μηχανικοί να κάνουν και περιβαλλοντικές μελέτες?
Το θέμα αυτό, ειδικά των περιβαλλοντικών μελετών, πρέπει να πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο χρονίζει. Έγινε μια προσπάθεια πριν αρκετά χρόνια για να καθοριστούν τα προσόντα των ατόμων που θα έχουν δικαίωμα εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών. Και όσο δεν είχαμε υποβάλει και συγκεκριμένες εισηγήσεις, πρόσφατα το θέμα ήταν στη Βουλή των Αντιπροσωπών που είχαμε κληθεί και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, όταν γινόταν η συζήτηση και επιχειρηματολογήσαμε για το προσόντα που πρέπει να κατέχει κάποιος για να μπορεί να εκπονεί μελέτες. Εξ όσων γνωρίζουμε, έχει πάει στην Ολομέλεια και έχει λάβει την τελική του μορφή. Όμως αυτό το κείμενο δεν το έχουμε στα χέρια μας, παρόλο που το ζητήσαμε. Περιμένουμε να δημοσιευτεί για να δούμε τι αποφάσισε η Βουλή και η Σοφία της. Αλλά νομίζω ότι εδώ το θέμα δεν είναι αυτό. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό θέμα δεν είναι αυτό που καυτηριάζει ο ακροατής σας, αλλά το γεγονός ότι ήταν εντελώς αρρύθμιστο. Όχι η πολιτικός μηχανικός, η αρχιτέκτονας, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή, νομίζω αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να σχολιάσουμε και όχι αν άνθρωποι προσοντού με πτυχία μηχανικού θα μπορούσαν για ειδικές κατηγορίες ή όχι να εκπονούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εδώ έχουμε δει πράγματα και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που εξετάζονται στις περιβαλλοντικές μελέτες, τα οποία έχουν φρίξει. Οπότε νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε τουλάχιστον να μπει ένας πύχης ο οποίος να διασφαλίζει τα απαραίτητα, να αξιολογήσουμε το τι αποτελέσματα από αυτό και αν πρέπει να κάνουμε μετά κάποιες ειδικές ρυθμίσεις για ακόμα καλύτερη βελτίωση να το κάνουμε. Αλλά σας λέω, σήμερα δεν υπάρχει πλαίσιο. Ναι. Περιβαλλοντική μελέτη μπορεί να κάνει όποιος να είναι. Ναι. Έχουμε διαβάσει τελευταίως και περιβαλλοντικές μελέτες από εντελώς άσχετα επαγγέλματα. Άλλος ο κρατής λέει, δηλαδή ένας μηχανικός μπορεί να διδάξει, αλλά δεν θα μπορεί να εργαστεί επειδή δεν το επιτρέπει το ΕΤΕΚ. Ναι, αυτή είναι. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Ναι. Μα η άσκηση επαγγέλματος, το να μπορεί κάποιος να εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός σε έναν εργολάβο ή να ασκήσει το λειτουργήμα του σύμβουλου μελετητή για μια οικοδομή ή για μια οποιαδήποτε ανάπτυξη. Αυτό είναι που θεωρούμε άσκηση επαγγέλματος και όχι το να διδάξει κάποιος για να μπει στον καταλόγο διοριστέο για να διοριστεί στο δημόσιο ως δάσκαλος ή ως καθηγητής. Και για να εγγραφεί κάποιος μέλος του ΕΤΕΚ πρέπει να έχει πτυχίο, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι μέσα στον νόμο και σας λέω πέρα από ότι ο νόμος λέει ότι πρέπει να έχει στοιχείο που αναγνωρίζεται στη χώρα που αποκτήθηκε για σκοπούς άσκησης του επαγγέλματος. Ειδικά η άσκηση του επαγγέλματος, όχι η γενική αναγνώριση. Με βάση αυτήν την γενική πρόνοια του νόμου έχουν καθοριστεί και ειδικές ρυθμίσεις, διότι αντιλαμβάνεστε ότι έρχονται πτυχία ή τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγα χρόνια έρχονται πτυχία από όλο τον κόσμο. Δεν είχαμε σχολές μηχανικής στην Κύπρο καθόλου. Και αυτό που έλεγα να σας το αναφέρω και προηγουμένως, ότι το ΕΤΕΚ έχει έτσι αποκτήσει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από πάρα πολλές χώρες. Έχει αναπτύξει δεσμούς με επαγγελματικούς φορείς και σώματα από πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, ακριβώς γιατί η πλήστη των αποφύτων που σήμερα εργάζονται στη Δημοκρατία είναι αποφύτη από τις σχολές του εξωτερικού. Δεν είχαμε τις σχολές στην Κύπρο. Εντάξει, αυτό πλέον έχει μειωθεί με την ίδρυση και των δημοσίων και των ειδικών πανεπιστημίων αργότερα. Αλλά εξακολουθούμε να παίρνουμε αιτήσεις από κατόχους διπλωμάτων, από το Ηνωμένο Βασίλειο, από την Αμερική, από Γερμανία, Γαλλία. Οπότε έχουμε να αποκτήσει έτσι καλή εμπειρία και μπορούμε να γνωρίζουμε σε αυτές τις χώρες ποια είναι τα διπλώματα τα οποία δίνουν πρόσβαση στο επάγγελμα. Ωραία. Τώρα, κύριε Χατζιοδυσσέως, τι προτείνει το ΕΤΕΚ για περαιτέρω αναβάθμιση των επαγγελμάτων που ρυθμίζει το επιμελητήριο, ενώ πέρα από την κατοχή του πτυχίου προς όφελος του πολίτη? Ακριβώς αυτό είναι κάτι που θέλω να σχολιάσω. Πολύ συχνά μας λέει κάποιος ότι ξέρετε, μα το να κατέχει κάποιος ένα δίπλωμα από μόνο του είναι αρκετό για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο επάγγελμα, είτε αυτό είναι γενική σύστηση άσκησης επαγγελμάτων στη μηχανική, είτε αυτό αφορά τους σύμβουλους μελετητές που ασχολούνται με τα θέματα εκδόσεως αδειών για αναπτύξεις. Το ΕΤΕΚ έχει εδώ και χρόνια ετοιμάσει νομοσχέδιο και όσον αφορά την αρχική εγγραφή που να ρυθμίζει τα θέματα της γενικής πρακτικής άσκησης που μπορεί κάποιος να πρέπει να περάσει πριν εγγραφεί στο επιμελητήριο. Αλλά πέρα από αυτά και κάποια θέματα βασικής εκπαίδευσης, δηλαδή το επιμελητήριο πέρα από τον νόμο του έχει έναν κανονισμό δεοντολογία που διέπει τις σχέσεις που πρέπει να έχουν τα μέλη μεταξύ τους, τα μέλη με τους εντολείς τους, δηλαδή τους πελάτες τους, γενικές υποχρεώσεις των μελών, θέματα που κάποιος δεν θα τα διδαχθεί στο πανεπιστήμιο, ούτε στην Κύπρο ούτε αλλού.
και θεωρούμε εμείς ότι κάποιος πριν ενταχθεί σε αυτό το σώμα θα πρέπει να περάσει από μια διαδικασία όχι ιδιαίτερα απαιτητική, ώστε παίρνοντας αυτήν την άδεια στο χέρι του να ξέρει πέντε πράγματα όσον αφορά τις υποχρεώσεις του. Πέρα από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περιοδική νομοθεσία, βέβαια, υπάρχουν και άλλες νομοθεσίες που ρυθμίζουν ειδικά θέματα. Θέματα ασφάλειας και υγείας. Υπάρχουν ένα σωρό άλλες νομοθεσίες που θεωρούμε ότι κάποιος θα πρέπει να τις έχει τουλάχιστον ακούσει μια φορά πριν βγει στην αγορά εργασίας. Mm-hmm. Για να προστατευτεί και ο ίδιος και για να προστατεύσει και τον εργοδότη του ή τον πελάτη του. Πρέπει για να υπάρχει ένα σώμα ή ξέρω, δεν ξέρω αν είναι δουλειά του ΕΤΕΚ που να ενημερώνει, να αναλάβει αυτή τη δουλειά, να ενημερώνει όπως πρέπει το μελλοντικό εργαζόμενο. Και αυτόν εμείς είμαστε έτοιμοι να τον αναλάβουμε και σας λέω και αυτόν τον ρόλο, ακόμα και την εκπαίδευση να την κάνουμε με τους πόρους που ήδη έχουμε, οι οποίοι δεν προέρχονται από το κράτος αλλά από τις συνδρομές και μόνο των μελών μας, σε έναν πολύ ψηλό ποσοστό. Από το κράτος δεν λαμβάνουμε τίποτα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εμείς είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα για να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους, για να βοηθήσουμε και τους εργοδότες τους και τους πελάτες τους και γενικότερα για να αναβαθμίσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται στη δημοκρατία από μηχανικούς. Πέραν τώρα από αυτό, που είναι η αρχική εκπαίδευση. Πολύ συχνά πάλι ακούμε από κόσμο ότι εντάξει, okay, κάποιος έχει ένα πτυχίο που απόκτησε από έναν καλό πανεπιστήμιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρθει να ενεργήσει σαν σύμβουλος μελετητής για μια ανάπτυξη, για παράδειγμα, στην Κύπρο, για μια συγκρότημα κατοικιών ή για μια πολυκατοικία. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να ξέρει που αφορούν εδώ τη χώρα, τις ειδικές νομοθεσίες που ρυθμίζουν τέτοια θέματα. Περί πολυοδομίας και χωροταξίας νόμος, περί οδών και οικοδομών νόμος, περί επιπτώσεων, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με αναφορά και στο προηγούμενο σας σχόλιο. Και εμείς και πάλι έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία και έχουμε ετοιμάσει και το νομοσχέδιο, το οποίο ήδη προωθήσαμε μέσω του Υπουργείου μας, του Αρμόδιου Υπουργείου, για να προωθεί προς τη Βουλή, που να βάζει και ειδικές ρυθμίσεις. Για, ειδικά για αυτούς που ασκούν το λειτουργήμα, και συνειδητά το λέω λειτουργήμα, του σύμβουλου μελετητή, δεν μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να αναλαμβάνει, να εκφωνήσει μελέτη και να κάνει επίβλεψη και να μην έχει σε κάποιο στάδιο δομημένα παρακολουθήσει για τον αντισυντικό κώδικα ή τον κανονισμό περί επίβλεψης. Αυτά τα πράγματα σήμερα δεν είναι υποχρεωτικά. Πολλά κενά, πάρα πολλά κενά. Και εμείς το έχουμε εντοπίσει και πρέπει να πω ότι σε αυτόν είχαμε και συμπαραστάτη μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είχε ξεκινήσει μια δική του πρωτοβουλία και μετά στη συνεννόηση μας έδωσε εμάς την πρωτοβουλία και ετοιμάσαμε τα νομοσχέδια. Και ευελπιστούμε ότι αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει και σύντομα θα έχουμε και κάποιες γενικές απαιτήσεις για τους μηχανικούς που θα μπουν γενικά στην αγορά εργασίας, αλλά και κάποιες ειδικές απαιτήσεις που σας λένε πέρα από την εκπαίδευση, πρέπει να έχει κάποιος πέρα από την αρχική εκπαίδευση για να πιάσει την άδεια να εκπονεί μελέτες για έκπτωση αδειών. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχει και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, γιατί οι νομοθεσίες αλλάζουν. Ναι. Τροποιούνται καθημερινά, δεν είναι νέα δεδομένα. Και είπαμε ότι πρέπει σε μια περίοδο 3-5 χρόνων κάποιος να συμπληρώνει κάποιες διδακτικές μονάδες για να μπορεί να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα του χωρίς προβλήματα, να είναι ενήμερος, να είναι σωστός προς τον εαυτό του, προς τον πελάτη του, προς τη Μα γενικά για όλα τα επαγγέλματα πρέπει να ισχύει αυτό. Δηλαδή, ναι, αλλάζουν συνεχώς τα πράγματα. Έρχονται μηνύματα, έτσι, αν μπορείτε να μας απαντήσετε στα γρήγορα κάποια ερωτήματα. Υπάρχουν μηχανικοί της πληροφορικής, ρωτάει ένας ακροατής. Βέβαια, ναι. Υπάρχουν μηχανικοί της πληροφορικής. Ναι. Υπάρχει πτυχίο, να πω ένα παράδειγμα, του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι μηχανικοί. Ωραία. Άλλος λέει, όταν η πλειοψηφία του Συμβουλίου είναι πολιτική μηχανική, υπάρχει περίπτωση να μην είναι σε όλα μέσα, κομμένα, ραμμένα πάνω τους. Αυτός τα έχει με τους πολιτικούς μηχανικούς που είστε στο ΕΤΕΚ. Δεν είναι η πλειοψηφία. Εγώ αυτό που θα έλεγα σαν σχόλιο, ναι, εντάξει, εγώ είμαι διευθυντής σε αυτόν τον οργανισμό. Το Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, που είναι 30 άτομα, είναι αιρετή, εκλέγονται απευθείας από τις 14.000 μέλη μας. Ναι. Είναι αναλογικά μεν του αριθμού των μελών που έχει κάποιος λόγος, αλλά η πολιτική μηχανική είναι 7 από τους 30. Οπότε σίγουρα δεν είναι πλειοψηφία. Είναι 7-300. Οπότε δεν είναι πλειοψηφία. Αυτό όμως που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι αυτό που μπορώ να μεταφέρω για το μελετήριο είναι ότι όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι κάτω από την ομπρέλα αυτού του οργανισμού, οι 14 κλάδοι που προβλέπονται στον νόμο και αυτοί που έχουν ενταχθεί, αυτές οι νέες ειδικότητες που έχω πει, λειτουργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και σας λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων των πολιτικών που υιοθετούνται και προβάλλονται και προωθούνται είναι συνενετικά με τη σύμφωνο γνώμη όλων των κλάδων που έχω αναφέρει προηγουμένως, να μην τους ξαναπώ. Ωραία. Άλλος λέει, γιατί να πληρώνουμε 100 ευρώ το χρόνο για σύνδρομη στο ΕΤΕΚ?
Μέσα σε αυτά τα λίγα που έχω πει προηγουμένως, νομίζω ότι βρίσκεται και απάντηση. Αν θεωρούμε ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο στην Κύπρο, που δεν χρειάζεται η ρύθμιση του επαγγέλματος και είναι αρκετό να εμπιστευτούμε τον οποιοδήποτε θεωρεί ότι μπορεί να εκπονεί μελέτες ή να ασκεί επάγγελμα σε κλάδους της μηχανικής, και το σύστημα, το υπόλοιπο σύστημα, είναι σε θέση να τον ελέξει και να τον βάλει σε θέση να τον παρεκτραπεί. Απλά να αναφέρω ότι σε άλλες χώρες που μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι πιο μπροστά από εμάς, να το θέσω έτσι, υπάρχουν πολύ πιο αυστηρές ρυθμίσεις. Και να πω δύο παραδείγματα. Στη Γερμανία, που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ατόμο μηχανήτερος όντως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πιο αυστηρές ρυθμίσεις και για την εγγραφή και για την αδειοδότηση και για τις υποχρεώσεις τους και για την αμοιβή τους ακόμα. Στην Αμερική, που στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εννοώ, είναι υποχρεωτικό προκειμένου κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του μηχανικού να έχει περάσει από εξετάσεις για να αποκτήσει την άδεια του. Και μιλούμε για εξετάσεις μετά το πτυχίο. Γιατί, ναι. Μετά το πτυχίο και οι οποίες είναι πάρα πολύ απαιτητικές. Ναι. Δεν είναι και πράγματα που θέλω να βάλουμε στην Κύπρο, αλλά σας λέω δύο χώρες που είναι νομίζω πολύ καλά παραδείγματα για να αφαιρέσουν τέλος πάντων αφιβολία σε οποιοδήποτε μπορεί να πιστεύει ότι τώρα χρειαζόμαστε στην Κύπρο αυτή τη ρύθμιση. Δεν είναι αρκετό ο καθένας που νομίζει ότι μπορεί να το κάνει να το κάνει. Πολύ καλά, πολύ καλά το πιστικό. Κύριε Χατζη Οδυσσέως, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ήταν ο διευθυντής του ΕΤΕΧ, κυρίες και κύριοι, Χριστόδουλος Χατζη Οδυσσέως.